Τέλος, στα κρατικά οικόπεδα στους πρόσφυγες για αυτοστέγαση, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης, ο Νίκος Νουρίς, σε απαντητική επιστολή προς το βουλευτή της ΕΔΕΚ, Ηλία Μυριάνθους, ανέφερε πως το εν λόγω σχέδιο τερματίστηκε με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου και πλέον δεν περιλαμβάνεται κονδύλι στον προϋπολογισμό για αυτό το σκοπό. Πρόσθεσε παράλληλα πως εξαιτίας του σχεδίου προέκυψε και ένας μεγάλος αριθμός κόκκινων δανείων από πρόσφυγες που δανείστηκαν για να ανεγείρουν τις οικίες τους στα κρατικά οικόπεδα που έλαβαν, ενώ στη συνέχεια δεν ήταν σε θέση να πληρώνουν τις δόσεις τους. Με βάση τη νέα στεγαστική πολιτική και τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή, δεν περιλαμβάνεται μέτρο που να αφορά παραχώρηση οικοπαίδων, καθώς η πολιτική αυτή δεν διαφάνηκε ότι επιλύει το πρόβλημα της απόκτησης στέγης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, αυτή τη στιγμή 4.000 οικογένειες προσφύγων διαμένουν σε τουρκοκυπριακά σπίτια και δεν έλαβαν κρατικά οικόπεδα. Σημειώνεται ότι στους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες ή σε κατοικίες που ανεγέρθηκαν σε τουρκοκυπριακή γη, περαχωρείται πιστοποιητικό μίσθωσης ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της κατοχής των ακινήτων. Παράλληλα με την εγγραφή της μίσθωσης στο τμήμα κτηματολογίου, ο πρόσφυγας μισθωτής αποκτά έμπρακτο δικαίωμα στην τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία μπορεί να μεταβιβαστεί.